Τα μέτρα lockdown που χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για τη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που φεύγουν από την πανδημία είχαν μικρή ή καθόλου επίδραση σύμφωνα με τρεις ερευνητές που ανέλυσαν 24 μελέτες. Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Stevie Hank, τον συνιδρυτή του The John Hopkins Institute for Applied Economics, εξέτασαν 18.590 μελέτες για να επιλέξουν τις 24 εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την τελική ανάλυση. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα lockdown στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν τα ποσοστά αυτών που έφυγαν μόλις κατά 0,2% κατά μέσο όρο. Οι προτροπές για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά 2,9%. Αυτή η μεταανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα lockdown είχαν ελάχιστες έως καθόλου επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, έχουν επιβάλει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος όπου υιοθετήθηκαν, έγραψαν οι ερευνητές και πρόσθεσαν, συνεπώς οι πολιτικές lockdown είναι αβάσιμες και θα πρέπει να απορριφθούν ως μέσο πολιτικής για την πανδημία. Από όλα τα μέτρα lockdown που αναλύθηκαν, το κλείσιμο μη βασικών επιχειρήσεων φάνηκε να έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο, μειώνοντας τα ποσοστά κατά 10,6% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τη μελέτη. Στο description μπορείτε να βρείτε το link για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη.